αν τα έχουν ενώσει οι πρόγονοι μας εδώ σε αυτόν τον τόπο, να έχει μεγάλη αξία ο Άγιος Χαράλαμπος, τόσο μεγάλος και σπουδαίος Άγιος, και απόψε εδώ να έχουμε το Άγιο Λείψανό Του πάνω στην Αγία Τράπεζα και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να το προσκυνήσουμε όλοι και να πάρουμε την ευχή Του. Μαζί όμως με τον Άγιο Χαράλαμπο, οι πρόγονοι του τόπου έβαλαν και έναν άλλον σπουδαίο και μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Και είναι τούτος εδώ ο παππούλης, ο πρώτος μοναχός που στεριώνει το πρώτο μοναστήρι στο περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος. Τι προσφορά, άραγε, σκεφτόμουν σε όλη τη Θεία Λειτουργία. Να υπάρξει το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς. Πόσοι και πόσοι μοναχοί πέρασαν από εκεί. Μου έλεγε πριν λίγες μέρες ένας μοναχός του Αγίου Όρους. Αχ, μωρέ Παπα Χρήστο, αν βγάζαμε όλους τους Αγίους που πέρασαν από το Άγιον Όρος και ασκήτεψαν και αγίασαν, θα ήτανε χιλιάδες, χιλιάδες οι Άγιοι. Κάποιους τους βγάζει μπροστά ο Θεός, όπως τελευταία τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Καψοκαλυβίτη, στα επόμενα 2-3 βήματα της Εκκλησίας, τον Παπαφώτη, τον Λαβριώτη, αλλά κρατάει και πολλούς στην αφάνεια, στην ταπείνωση, στην απλότητα. Διότι έτσι κι αλλιώς η αγιότητα πρέπει να είναι κρυμμένη στον άνθρωπο. Πολλοί είναι οι Άγιοι, πάρα πολλοί. Είχαμε πάει μία μέρα στην Αγία Άννα και είχαμε λειτουργηθεί στο κημητήριο της Αγίας Άννης. Και εκεί μας βγάλανε να προσκυνήσουμε 3 Άγιες Κάρες παλαιών μοναχών και βλέπω μπροστά μου τον Παπασάβα τον Πνευματικό. Έζησε 80 χρόνια από σήμερα η τιμή και ευωδίασε η Αγία του Κάρη. Όπα, λέω, Άγιος ήταν. Ήταν το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει μαθητής με ασκητικό περιεχόμενο, με καλοκαιρικό. Και είχα τρελαθεί τότε πόσο σπουδαία πράγματα μπορεί να κάνει ένας μοναχός με την προσευχή του και με την άσκησή του. Και όταν μετά από λίγη ώρα πήραμε το δρόμο να πάμε στη Μικρά Αγία Άννα, σε κάποιο σημείο βλέπουμε τόση ευωδία και μυρουδιά, σαν να είχε σπάσει εκεί στο δρόμο κάποιος δεκάδες μπουκάλια με αρώματα. Λέω, Θεέ μου, τι είναι τούτο εδώ? Και κοιτάω από εδώ και κοιτάω από εκεί αν έχει κανένα καλύβι από μοναχούς και τι να δω. Στο υψωματάκι το παλιό ερυπωμένο καλύβι που ζούσε ο Παπασάβας ο Πνευματικός. Κάνουμε να πάμε κοντά, οι βατσινιές και τα βάτα ήταν πολλά, ερυπωμένο το καλυβάκι, η ευωδιά ήταν ακόμα περισσότερη. Καθίσαμε κανά 20 λεπτό, απολαύσαμε την δόξα του Θεού, φύγαμε να πάμε να προσκυνήσουμε άλλα καλύβια προς τα κατουνάκια, τα καρούλια και τα καψοκαλύβια που λένε οι πατέρες. Γυρίζοντας, είχα την απορία, θα ξαναευωδιάσει? Όχι, τίποτα. 2 φορές μας είπε ο Άγιος, εδώ είμαι, και μετά έφυγε. Σε εκείνα τα μέρη λοιπόν περπάτησε και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης.
Και όταν πήρε την εντολή από την Παναγιά να χτίσει το πρώτο από τα 20 μοναστήρια, 1000 και χρόνια από τώρα, το 963, με άδεια του Ιωάννη του Τσιμισκή του Αυτοκράτορα, που έδωσε εκείνη την υπέροχη απόφαση, σφραγισμένη σε δέρμα από ζώο, για να υπάρχει για πάντα ότι εκεί θα είναι το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας. Και όταν ξεκίνησε να χτίζει ο Άγιος και είχε εκατοντάδες εργάτες και εκατοντάδες μοναχούς μαζέψει, κάποια στιγμή του λέει ο οικονόμος της Μονής, «Γέροντα, τέλειωσαν τα τρόφιμα, δεν έχουμε από αύριο τίποτε να δώσουμε ούτε στους εργάτες, ούτε στους μοναχούς». Και αμέσως παίρνει την μπαστούνα του και φεύγει με τα πόδια να φτάσει στην Ουρανούπολη και την Ιερισσό και τη Θεσσαλονίκη να ζητιανέψει τρόφιμα για να τα πάρει πίσω στο μοναστήρι του. Και όταν έφυγε λίγο από τη Μονή, περνώντας πάνω από το βουνό, όχι τον Άθωνα, ένα ύψωμα εκεί, μια γυναίκα μπροστά του, «Πού πας, καλόγερε?» «Ποια είσαι εσύ?» της λέει. «Εδώ δεν κυκλοφορούν γυναίκες». «Εγώ είμαι η αρχόντισσα αυτού του τόπου, η μητέρα του Θεού, αλλά ο μοναχός έπρεπε να εξετάσει αν όντως ήταν η Παναγιά ή αν ήταν ο πειρασμός του διαβόλου. Δείξε μου σημάδι αν είσαι η Παναγιά και θα σε προσκυνήσω. Στον βράχο που πατάς, χτύπα την μπαστούνα σου». Υπάκουσε ο γέροντας και ας ήταν ηγούμενος. Χτυπάει την μπαστούνα, ανοίγει ο βράχος και από μέσα τρέχει άφθονο ποταμάκι το νερό. Κατάλαβε ότι ήταν η Παναγιά μου. Έπεσε μπρούμητα κάτω και την προσκύνησε και της φίλησε τα πόδια. «Πού πας?» του λέει γέροντα. «Πάω να μαζέψω τρόφιμα για τους εργάτες και τους πατέρες της Μονής που χτίζουμε το περιβόλι σου. Να μην πας πουθενά, να γυρίσεις πίσω. Εγώ θα κανονίζω τα τρόφιμα για αυτό το μοναστήρι. Εσείς να κάνετε το έργο σας». Γυρίζει πίσω και τι να δει? Από τα αμπάρια και από τα πιθάρια έτρεχε άφθονο το λάδι και είχε φτάσει μέχρι το κέντρο της αυλής της Μονής. Εκεί που σήμερα υπάρχει ένα μικρό προσκυνητάρι με την Παναγία την οικονόμησα πάνω, για να θυμίζει για πάντα το θαύμα της Παναγιάς στον Άγιο. Και ζήτησε η Παναγιά να μην ξαναβάλουν ποτέ οικονόμο μοναχό για να τακτοποιεί τα τρόφιμα στη Μονή, αλλά οικονόμησα θα είναι πάντα εκεί η Παναγιά μας. Το σκέφτομαι αυτό το θαύμα πολλές φορές και λέω και στις μέρες μας πόσοι και πόσοι δεν έχουμε πόσα και πόσα προβλήματα, θέματα, αδιέξοδα, πόνους, βάσανα, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Να που να τρέχουμε στην Παναγιά μας, την οικονόμησα την Παναγιά που ξέρει να τα οικονομάει όλα. Μη παιδευόμαστε μόνοι μας, μωρέ. Μη παιδευόμαστε μόνοι μας, μωρέ. Διότι μόνοι μας
σχεδόν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με το Θεό μαζί και κυρίως με την Παναγίτσα μας μαζί μπορούμε να κάνουμε όλα. Τούτος εδώ ο παππούλης, τούτος εδώ ο ασκητής, τούτος εδώ ο ηγούμενος, τούτος εδώ ο Άγιος άνοιξε έναν δρόμο που έγινε παγκόσμια γνωστό το Άγιον Όρος, που πάμε και το προσκυνάμε, που πάμε και παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία της Παναγιάς, που πάμε εκεί όπου περπάτησαν και ασκήτεψαν εκατοντάδες και χιλιάδες Άγιοι. Και επειδή κάθε χρόνο πριν τον κορονοϊό πηγαίναμε κι εμείς και κάναμε το προσκύνημα με την κρουαζέρα γύρω-γύρω, σκέφτομαι αν όλα πάνε καλά να το κάνουμε μωρέ και φέτος. Να πάμε, μας βγάζουν Άγια Λείψανα οι πατέρες, έρχονται μέχρι το καραβάκι, κάνουμε την παράκληση στην Παναγιά και προσκυνάμε Άγια Λείψανα που έχουν άφθονα στα μοναστήρια και παίρνουμε τη χάρη και παίρνουμε την ευλογία και μιλάμε στην Παναγιά. Να μιλάμε μωρέ στην Παναγιά, να μιλάμε στην Παναγιά. Κάποια στιγμή θα σας πω ένα γεγονός. Πώς βρήκε κάποιος την Παναγιά μέσα στη φυλακή? Πού? Στη φυλακή. Ναι, παντού πάει η Παναγιά. Ήρθε μια κοπέλα για να πάει στον καλό της που ήταν φυλακισμένος για κάτι οικονομικά, εύκολα σήμερα, εντάξει, σε πάνε μέσα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι εγκληματίας. Τι πάτησες κάπου, βρίσκεσαι από μέσα. Εκεί λοιπόν που θα πήγαινε στις φυλακές των Γρεβενών, μου λέει τι να πάω στον καλό μου. Έδωσα κάτι βιβλία, κάτι φυλαχτά και είχα και ένα θέμα με την ακολουθία, με βιβλία της ακολουθίας των χαιρετισμών της Παναγίας. Λέω, θα τα πας, θα ρωτήσεις τον διευθυντή αν τα βάζει μέσα και αν τα βάζει να τα αφήσεις. Αλλιώς ξαναφέρει τα πίσω. Γυρίζει, μου λέει, χάρη και ο διευθυντής, θα τα δώσει όλα. Περνάνε οι μέρες, 2-3 μήνες, χτυπάει ένα τηλέφωνο, βγαίνει ένα παλικάρι και μου λέει, είσαι ο Παπαχρήστος? Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας έδωσες ένα υπέροχο δώρο, σπουδαίο δώρο. Λέω, ποιος είσαι παλικάρι μου, και εγώ που ξέρω να κάνω σπουδαία δώρα? Λέει, είμαι ο τάδε, σε παίρνω από τις φυλακές των Γρεβενών και σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες την Παναγιά. Τώρα λέω, το χάλασες τελείως, με μπέρδεψες. Εγώ που την έχω την Παναγιά να σε τη στείλω? Αχ ρε παπά μου, λέει, μας έστειλες τους χαιρετισμούς και όλοι πήραμε από ένα βιβλίο και κάθε πρωί μόλις ξυπνάμε και κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε διαβάζουμε τους χαιρετισμούς και νιώθω, μου λέει, ότι η Παναγιά μ' αγκαλιάζει. Αχ ρε παπά μου, πόσο δύσκολα περνάει η φυλακή, να ξέρες, και πόση παρεούλα είναι αυτή η Παναγιά κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Δάκρυσα, χάρηκα, ντράπηκα στο τέλος. Λέω, κοίτα μωρέ, αυτούς που τους λέμε εμείς εγκληματίες,
βρήκαν την Παναγιά